Καταρχήν πρέπει να πω ότι ήταν μια εξαιρετική τοποθέτηση της κυρίας Υπουργού, πραγματικά το εννοώ, που τα κάλυψε όλα. Με κάθε τρόπο και σε όλα τα επίπεδα. Επίσης θέλω να πω ότι και εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που αυτή τη στιγμή φέρνουμε το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια. Είναι μια πολύ κρίσιμη στιγμή, μια πολύ κρίσιμη στιγμή για τις διαπραγματεύσεις και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι επίκαιρο, ότι είναι άκερο. Όμως θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο να έρθει αυτή τη στιγμή το νομοσχέδιο για την ηθαγένεια, γιατί τα δικαιώματα, η αξιοπρέπεια και η ισονομία δεν είναι πολυτέλειες. Είναι αδιαπραγμάτευτα αγαθά και ειδικά σε τέτοιες στιγμές δεν μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα, αλλά αποκτούν ακόμα παραπάνω αξία και μας κάνουν ακόμα παραπάνω περήφανες και περήφανους που το φέρνουμε. Όπως ανοίξαμε την ΕΡΤ, όπως φέρουμε το σύμφωνο συμβίωσης την άλλη εβδομάδα, στην επόμενο διάστημα, είναι όλα ψηφίδες του ίδιου κομματιού. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων, δύο κατηγορίες παιδιών, τα δικά μας και τα άλλα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι στο περιθώριο, όταν ειδικά υπάρχουν οι προϋποθέσεις να είναι νόμιμοι, να είναι πλούτος για τη χώρα και την ελληνική κοινωνία. Έχετε συναντήσει, πιθανότατα έχετε μαύρα παιδάκια να σας μιλάνε άπτες στα ελληνικά, να σας λένε για τον Παρθενώνα, τον Κολοκοτρώνη και τις γειτονιές που μεγαλώσανε. Εγώ έχω συναντήσει. Όταν κάναμε ακρόαση φορέων, εντυπωσιαστήκαμε και όλοι για το συγκροτημένο λόγο και την παρουσία τους. Μας έκανα να νιώσουμε περήφανοι και περήφανες. Γιατί αυτά τα παιδιά είναι οι συμμαθητές και οι συμμαθήτριες των δικών μας παιδιών, είναι οι φίλοι και οι φίλες τους, είναι τα δικά μας παιδιά. Στην ακρόαση φορέων είχε έρθει από την κοινότητα των Αφγανών μεταναστών και προσφύγων ο κύριος Αλιζαντέχ και τον ακούσαμε να λέει. Όταν λέει εγώ λέω στο δικό μου παιδί ότι είναι Αφγανός, μου λέει εσύ είσαι Αφγανός, εγώ είμαι Έλληνας. Και όταν παίζει μπάλα το Αφγανιστάν, δεν ενδιαφέρεται όσο ενδιαφέρεται όταν παίζει η Ελλάδα, γιατί είναι η ομάδα μας. Στο παρελθόν ήμουνα ψυχολόγος και δούλευα με παιδιά δεύτερης γενιάς και έχω βιώσει την πίκρα, τη στενοχώρια, την αίσθηση περιθωριοποίησης, την αίσθηση της αδικίας, το θυμό που δημιουργεί αυτός ο αποκλεισμός. Κάτι που όχι μόνο είναι άδικο, είναι και δεν χρειάζεται. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Αυτά τα παιδιά είναι πλούτος. Γι' αυτό το νομοσχέδιο είναι απαραίτητο, κατεπίον και ρεαλιστικό. Και για αυτούς τους λόγους συγκεντρώνει ευρύτερη συνέννηση. Είναι απαραίτητο γιατί ρυθμίζει αυτή την πραγματικότητα που βιώνουμε με νομικό τρόπο. Και που θα έπρεπε ήδη να έχει ρυθμιστεί. Και σε ομόλογη λογική ένταξη και κοινωνική συνοχή προχωράει και σε βελτιώσει το μεταναστευτικό κώδικα. Είναι κατεπήγον. Και δεν το εννοώ τυπικά, το εννοώ ουσιαστικά. Γιατί από το 2012, τότε που διέρευσε στον τύπο η απόφαση ολομέλειας του ΣΤΕΚ, που έκρινε τις συνταγματικές της διατάξης του νόμου 3838, η προηγούμενη κυβέρνηση πάγωσε παράτυπα όλες τις σχετικές διαδικασίες πριν καν δημοσιευτεί η απόφαση. Και για δύο ολόκληρα χρόνια απέφυγε να νομοθετήσει και έτσι χιλιάδες παιδιά έχουν μείνει στο κενό χωρίς καμία διαδικασία απόκτησης ηθαγένειας. Εμείς ερχόμαστε να θεραπεύσουμε αυτό το πράγμα. Είναι ρεαλιστικό γιατί παίρνουμε υπόψη μας την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία διαφωνούμε. Αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να τη σεβαστούμε και να θωρακίσουμε απέναντί της το νέο νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό έχει μεγάλη συνένεση, πλην της Χρυσής Αυγής φυσικά. Συνένεση στον κορμό του, δηλαδή ότι τα παιδιά της δεύτερης γενιάς πρέπει να πάρουν την ελληνική ηθαγένεια. Και υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το πότε, αλλά κανείς πέραν της Χρυσής Αυγής δεν λέει όχι σε αυτό το γεγονός. Κάποια στιγμή θα πάρουν την ελληνική ηθαγένεια. Και χαιρετίζουμε αυτή τη συνένεση, γιατί είναι προϊόν ορίμανσης. Είναι προϊόν ορίμανσης ότι δεν υπάρχουν οι κραυγές περί λανθρωματεμαναστών, νομοσχεδίου Μαχανίτη, όπως έχει ακουστεί προηγούμενα από τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς να πηγαίνει να φωτογραφίζει στον Εύρο και να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μοιράζει ηθαγένειες κλπ.
Είναι στιγμή γενική συνένεσης, αλλά χρειαζόταν και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να έρθει στα πράγματα για να γίνει αυτό το νομοσχέδιο πραγματικότητα. Και δεν το λέμε ως περιαυτολογία, το λέμε ως δίκαιο και κομμάτι της πολιτικής αξιολόγησης. Γιατί τα πράγματα είναι υπερόρημα αυτή τη στιγμή, υπάρχει συνένεση, αλλά δεν υλοποιούνται από μόνα τους. Χρειάζεται η πολιτική βούληση. Όπως αντίστοιχα, χρειάζεται η πολιτική βούληση για το υπερόρημο αίτημα να υπάρχει σύμφωνο συμβίωσης διευρυμένο και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Και εμείς θα το υλοποιήσουμε. Τώρα έχουν ασκηθεί σοβαρές κριτικές, δεν θα πάω στην προπαγάνδα περί λαθρομετανάστευσης, εκ δεξιών και αριστερών, και θα πω δύο λόγια για την κάθε πλευρά. Λοιπόν, ένα σημαντικό σημείο της κριτικής είναι ότι δεν πρέπει να πονέμεται η ηθαγένεια με τη γέννηση, αλλά είτε στην έκτη δημοτικού που υποστηρίζει το ποτάμι η Ανέλη και η Νέα Δημοκρατία, ή που λέει 9χρονη μάλιστα, ή με την ενηλικίωση που με έκπληξή μας υποστηρίζει το ΚΚΕ. Γιατί εμείς επιμένουμε στην πρώτη δημοτικού? Γιατί θεωρούμε ότι η ηθαγένεια δεν είναι έπαθλον και δώρο, όπως είπε και η Υπουργός. Δεν είναι το τέλος μιας μακράς πορείας και διαδρομής. Είναι δικαίωμα για τα παιδιά που μεγαλώνουν σαν τα παιδιά μας. Και ειδικότερα όταν η ελληνική πολιτεία στα 7 χρόνια δίνει νόμιμη, σε έναν άνθρωπο που μετανάστη με νόμιμη παραμονή μπορεί να πολιτογραφηθεί σαν Έλληνας, δεν μπορεί τα παιδιά να περνάνε 12 και 18 χρόνια. Εμείς θέλουμε να πάρουν την ηθαγένεια στην αρχή, όταν γραφτούν στο σχολείο, στα χρόνια που είναι τόσο κρίσιμα για τη διαμόρφωση της κοινωνικής και της εθνικής τους συνείδησης, όπου πρέπει να αισθανθούν ισότιμα παιδιά, ότι δεν διαφέρουν, ότι δεν είναι οι ξένοι, ότι δεν είναι στο περιθώριο. Επίσης, η αντίληψη για την έκτη δημοτικού είναι τσιγκούνικη και φοβική κατά βάθος. Εμείς θέλουμε τα παιδιά από την πρώτη στιγμή που έχουν συνείδηση και γύρω στα 6 που μπαίνουν και στο σχολείο κλπ. Είναι στιγμή συνείδησης να αισθανθούν ότι είναι κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού έθνους. Ξαναπηγαίνω στους φορείς και ξανααναφέρομαι στον ίδιο Αφγανό, τον κύριο Αλισαντέχ, από την κοινότητα των Αφγανών Μεταναστών και Προσφύγων, που λέει ότι όταν το παιδί βρίσκεται σε μικρή ηλικία, αν του πούμε είσαι μετανάστης, δεν είσαι Έλληνας, είναι σαν να το σκοτώνεις με έναν τρόπο. Και εμείς δεν θέλουμε να το κάνουμε. Από τα αριστερά υπάρχει μία κριτική που τη θεωρώ ιδεολογικά και αξιακά βάσιμη. Προσωπικά θα ήθελα ένα πιο τολμηρό νομοσχέδιο. Παραδείγματος χάρη, δεν συμφωνώ με τον όρο της επιτυχούς φίτησης, γιατί θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι όροι που ορίζει την ένταξη. Για παράδειγμα, οι κοινωνικές δεξιότητες που έχει ο άνθρωπος, ανεξάρτητα από το πόσο καλός μαθητής είναι. Ή προβληματίζομαι με την εξάρτηση της ηθαγένειας των παιδιών από την ομότητα των γονέων. Διότι εφόσον ένα παιδί ζει και μεγαλώνει εδώ, δεν χρωστάει να πληρώνει τις αμαρτίες των γονιών τους, δηλαδή αν είναι νόμιμοι ή όχι, και ουσιαστικά τις αμαρτίες του ελληνικού κράτους που δεν έχει διαδικασίες, που δεν έχει φροντίσει να έχει διαδικασίες νομιμότητας ή που οι γονείς έχουν εκπέσει από την νομιμότητα λόγω της κατάστασης και της κρίσης. Θα ήθελα ένα νομοσχέδιο, πιστεύουμε και πιστεύω και το μεγαλύτερο μέρος του ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Υπουργός πιθανότητα, όσο γνωρίζω, από τη γέννηση. Όμως, είναι μια συγκεκριμένη πολιτική επιλογή αυτή τη στιγμή να υπάρχει ο αναγκαίος συγκερασμός. Δηλαδή, να μην αγνοούμε τις αποφάσεις των ανώτατων ακυρωτικών δικαστηρίων, παρόλο που διαφωνούμε μαζί τους, ώστε να μην μπορεί στο μέλλον να ακυρωθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Κάτι τέτοιο θα είχε τραυματική επίπτωση και στα ίδια τα παιδιά, αλλά και θα ήταν ακύρωση όλου του έργου μας. Δεν θα φτιάχναμε ένα νόμο αντοχής, το οποίο και θέλουμε να φτιάξουμε. Η απόφαση της ΚΕΝΕ και η έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής δείχνει ότι αυτή τη στιγμή είναι στα πλαίσια θωράκισης συνταγματικής αυτός ο νόμος και στέκει για το μέλλον. Πριν τελειώσω, θα πω ότι σε αυτό το νομοσχέδιο δεν είναι μόνο το θέμα της ηθαγένειας, είναι και δύο σημαντικές κοινοτικές οδηγίες που εισάγονται και επίσης αλλαγές στο μεταναστευτικό κώδικα.
Για παράδειγμα, η μείωση από 10 στα 7 χρόνια της αποδεδειγμένης παραμονής για την υποβολή αίτηση άδειας διαμονής για εξαιρετικούς λόγους και η χορήγηση άδεια για ανθρωπιστικούς λόγους σε θύματα τράφικινγκ, εργασιακής εκμετάλλευσης, ρατσιστικών εγκλημάτων, ενδοοικογενειακής βίας, σοβαρά απασχόντων κλπ. Είναι η διάταξη που, αν θυμάστε, με την παρέμβαση του Μπαλτάκου είχε αποσυρθεί από το μεταναστευτικό κώδικα και είχε εκδοθεί ως κοινή υπουργική απόφαση. Εμείς την ξαναενσωματώνουμε στο σώμα του κώδικα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτό το νομοσχέδιο έπρεπε να έχει ψηφιστεί από χθες. Κι όμως είναι ένα νομοσχέδιο που δεν κοιτάζει το χθες, αλλά κοιτάζει το αύριο. Γιατί οραματίζεται ένα έθνος που απαρτίζεται από ανθρώπους που ζουν μαζί, που θέλουν να ζουν μαζί, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Δεν βλέπει το έθνος ως μια κοινότητα που θεμελιώνεται αποκλειστικά στην κοινή καταγωγή και το παρελθόν. Δεν βλέπει μόνο το παρελθόν, αλλά βλέπει το παρόν και βλέπει και το μέλλον. Και θεωρούμε ότι μόνο με μια τέτοια ανοιχτή αντίληψη, από μια τέτοια ανοιχτή αντίληψη έχουμε μόνο να κερδίσουμε συνολικά σαν κοινωνία όλες και όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κυρία Κατριβάνου. Ευχαριστούμε, κυρία Κατριβάνου. Ο κύριος Γεώργιος Γεωργαντάς, εισηγητής Νέας Δημοκρατίας, καλείται στο βήμα. Ορίστε, κύριε Γεωργαντά.